Δυτικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν κάτι που τρομάζει. Το Κρεμλίνο εξετάζει το ενδεχόμενο να παρέχει στους αντάρτες στην Ιεμένη τρομερά όπλα ως μέρος ενίσχυσης δεσμών με αντιδυτικές ομάδες. Θα τους προμηθεύσει με πυράβλους P-800 Onyx. Πολεμικά πλοία που ευρίσκονται στον συνασπισμό των ΗΠΑ για προστασία εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά θάλασσα θα μπορούσαν να δεχθούν επίθεση από αυτούς τους πυράβλους. Βούλγαροι στρατιωτικοί αναλυτές σε ένα άρθρο της 3ης Ιουλίου επεσήμανα την πιθανότητα ότι οι Χούθη Τσεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν ενδέχεται να λάβουν τον P-800 Onyx από τη Ρωσία. Οι συντάκτες αναφέρουν ακόμη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν θα μπορούσε να ενισχύσει το δυτικό στρατηγικό δίλημα εξοπλίζοντας τους αντάρτες της Ιεμένης με αυτούς τους σύγχρονους πυράβλους. Το Newsweek άλλωστε αναφέρει ότι η συνεργασία αυτή είναι μέρος στρατηγικής Κρεμλίνου να ενισχύσει τους δεσμούς με αντιδυτικές ομάδες μετά την εισβολή στην Ουκρανία Φεβρουαρίου 22. Και εννοείται τέτοια βήματα είναι μια απάντηση στη συνεχή υποστήριξη δυτικών χωρών και ειδικά ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία. Και έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη της Ρωσίας να αναζητήσει νέες γεωπολιτικές συμμαχίες και να επεκτείνει τη ζώνη επιρροής της. Είδατε σε προηγούμενα ρεπορτάζ πως η ζώνη επιρροής στην Αφρική αυξάνεται, ο λαός και οι κυβερνώντες εκεί υπέρ Πούτιν καλούν νύχτα μέρα, σε Λατινική Αμερική επίσης. Ας σταθούμε λίγο στο P-800 Onyx. Είναι όπλο υψηλής τεχνολογίας με βεληνεγές έως και 300 χιλιόμετρα. Ικανός να χτυπά επιφανειακούς στόχους με υψηλή ακρίβεια. Αν ευρεθεί στα χέρια των Χούτι, της Ιεμένης σίγουρα θα αποτελέσει σοβαρή απειλή για στρατιωτικά εμπορικά σκάφη στην Ερυθρά Θάλασσα. Δείτε ένα μικρό βίντεο από κάτω από το μοτόνι. Για κρυμμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία, εδώ.